πυκνώνουν οι εξελίξει γύρω από την επέκταση τη Ιόνια Οδού προ την Κακαβιά. Το έργο αναζητά χρηματοδότηση 400 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, αλλά σε αυτή τη φάση το κρίσιμο είναι να ενταχθεί στον προγραμματισμό έργων της χώρας και να πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ερώτημα της ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης του Οδικού Τμήματος Ιωάννα Κακαβιά έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό Ελίζα Βόζεμπερκ Βριονίδη με αφορμή και την επίκαιρη συζήτηση για χρηματοδότηση εμβληματικών διασυνοριακών έργων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, που φαίνεται ότι είναι και το κατάλληλο εργαλείο για την προώθηση του έργου. Η ερώτηση στην Κομισιόν αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότηση των ελληνικών τμήματων τη Αδριατική Οδού και συγκεκριμένα τη προέκταση τη ιώνα Οδού προ την Κεκαβιά αλλά και του οδικού άξονα Πάτρα Πύργο Καλαμάτα. Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτή υπογραμμίζει ότι η εν λόγω οδική αρτηρία που ενώνει 7 ευρωπαϊκά κράτη αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομή για την Ελλάδα αλλά και για τι χώρε που διασχίζει. Παράλληλα, τονίζει χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση του ενιαίου αυτοκινητόδρομου αναμένεται να προσδώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον τουρισμό, στο εμπόριο, τις επενδύσει και τις μεταφορέ στην Ελλάδα, μετατρέποντα μεταξύ άλλων τη χώρα μα μαζί με τον διάδρομο τη Ανατολική Μεσογείου σε σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο ολόκληρης περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο η κυρία Βόσμεγκ ζητά από την Κομισιόν να την ενημερώσει για το οριστικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του βαλκανικού αυτού άξονα καθώς και για τη δυνατότητα ένταξης των αυτοκινητοδρόμων της Αδυνατικής Οδού επί της ελληνικής απεκράτειας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ή σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Σημειώνεται ότι ο φάκελο για την ένταξη τη επέκταση τη Ιόνια στο Ταμείο Ανάκαμψη είναι έτοιμο με την αισιοδοξία ότι θα ανοίξει ο δρόμο για τη χρηματοδότηση του μεγάλου αυτού έργου για την περιοχή μα. Η υπηρεσία τη Περιφέρεια Υπήρου ολοκλήρωσε το φάκελο για το έργο Ιωάννη Κακαβιά και τη Δευτέρα υποβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνεδρία τη Οικονομική Επιτροπή ο Περιφερειάρχη Αλέκδο Καχρημάνη, είναι ένα από τα τέσσερα μεγάλα συγκοινωνικά έργα που περιλαμβάνονται στην πρώτη ελληνική πρόταση του Ταμείου Ανάκαμψη. Στην ίδια πρόταση περιλαμβάνεται όπω έχει γίνει γνωστό και το έργο σύνδεση του ε 65 με την Εγνατία εδώ, με την κατασκευή του Βόρειο τμήματο του Άξονα.